Μάγκες μου, καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθες στο πρώτο μας βιντεάκι για σήμερα. Εδώ θα μιλήσουμε κυρίως για το update που θα έχουμε σήμερα το απόγευμα, να δούμε τι θα φέρει στο game, τι θα αλλάξει, και μαζί με αυτό θα εξάσουμε και διάφορα άλλα leaks για τις traps, το hamster ball και διάφορες πληροφορίες που έχουμε για τον game. Εννοείται, πριν προχωρήσουμε, μην ξεχάσετε να κάνετε μία γραφούλα στο κανάλι αν είστε καινούργοι, ένα like στο βίντεο, να μπει στις τάσεις οπωσδήποτε, και πάμε τώρα αμέσως να ξεκινήσουμε χωρίς άλλη καθυστέρηση να δούμε το πρώτο μας θέμα. Και θα μιλήσουμε λίγο για τη hamster ball εδώ. Έχει πολύ καιρό που γίνεται updated μέσα στα files, έχουμε καινούργιες πληροφορίες. Και γενικά περιμένουμε ότι αυτό το όχημα θα επιστρέψει σε κάποια στιγμή στο Fortnite, απλά θα είναι τροποποιημένο για να ταιριάζει με το meta που έχουμε τώρα στο Chapter 3. Και βλέπετε εδώ ότι πάλι αναβάθμισαν τα files με το update 20.30 που είχαμε την προηγούμενη Τρίτη και άλλαξαν τον jamming. Τώρα έβαλαν και textures στο πώς είναι ο θόλος, ας πούμε, αυτού του οχήματος, και έχει και cracks όπως ήταν παλιά, στο πούμε, όταν έπαθαινε damage, αλλά τώρα με ανανεωμένα γραφικά από ό,τι φαίνεται. Και πριν λίγων καιρών είχαμε ξανά αναβαθμισμένα files και πληροφορίες για αυτόν το όχημα, άρα θεωρώ με όλα αυτά που γίνονται είναι πολύ πιθανό να δούμε την επιστροφή του στο σύντομο μέλλον, αν όχι αυτήν τη season μέσω κάποιου funding station, ίσως στην επόμενη, στη season 3. Γιατί στο κάτω κάτω μέσω των funding stations αυτήν τη season επέστρεψαν πάρα πολλά πράγματα στο game από πιο παλιές seasons που έχει καιρό να τα δούμε από το Vault. Άρα καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια πιθανότητα να συνεχιστεί αυτό και στη season 3. Μιας και μιλάμε για το Vault και πράγματα που έχει να δούμε πάρα πολύ καιρό, από ό,τι φαίνεται η Epic Games δουλεύει πάνω στις traps για να επιστρέψουν, αλλά όχι στα κανονικά game modes που θα ήταν το απλό των κανονικών. Δουλεύει τις traps για να μπουν στα zero build modes και δεν ξέρω ακριβώς πώς θα δουλεύει αυτό, αφού δεν μπορούμε να χτίσουμε έναν τοίχο για να μπει trap, και ίσως θέλουν απλά να μπορούμε να βάζουμε παγίδες σε υφιστάμενους τοίχους που υπάρχουν ήδη στο χάρτη, μέσα σε χτίρια, πάνω στην οροφή και όλα αυτά. Δεν ξέρω κατά πόσο χρειάζεται να επιστρέψει trap, ειδικά στο zero build mode. Εγώ ξέρετε και από παλιά ότι προτιμώ τον game χωρίς traps. Ποτέ δεν τις χρησιμοποιούσα, ποτέ δεν ήμουν καλός να τις εκμεταλλεύομαι έτσι ώστε να παγιδεύω τον αντίπαλό μου και να τον σκοτώνω. Άρα ήμουν πολύ χαρούμενος όταν έμαθα ότι traps θα πάνε μόνιμα σε εισαγωγικά στο Vault. Αλλά από ό,τι φαίνεται τώρα η Epic Games σκοπεύει να τις φέρει πίσω και όχι μόνο στα κανονικά modes, αλλά και στο zero build. Και αυτό, όπως τα βλέπω, αλλαγή για τη season 3. Και τώρα πάμε να μπούμε να δούμε τι γίνεται με το update που θα έχουμε σήμερα το απόγευμα ώρα 4. Και όπως ξέρετε, πάντα ενδιάμεσα από τα δύο μεγάλα μας updates έχουμε το content hotfix update κάθε Τρίτη, και αυτό είναι σήμερα. Και το πρώτο πράγμα που θα επιστρέψει, και αυτό είναι σίγουρο, είναι το airstrike το όπλο. Και έχει πάρα πολύ καιρό να δούμε το airstrike. Υπήρχαν φήμες από την αρχή τη season ότι θα έμπαινε στο game, γιατί ταιριάζει πάρα πολύ με το theme που έχουμε αυτή τη season με τον πόλεμο. Και σήμερα το απόγευμα, ώρα 4, θα μπορούμε επιτέλους να το ξαναδοκιμάσουμε. Δυστυχώς δεν ξέρουμε αν θα έχει αλλαγμένα στατιστικά ή κάτι διαφορετικό από την τελευταία φορά που ήταν στο game, αλλά γι' αυτό θα βγει και δεύτερο βίντεο σήμερα, μόλις γίνει το update. Ας το πούμε, αυτό είναι prequel βίντεο στο update, που σας δίνω μια ιδέα τι να περιμένετε, έτσι ώστε να είστε παρόν στο game να δοκιμάσετε τις αλλαγές. Άρα σημειώστε από τώρα, ώρα 4 το απόγευμα, θα έχουμε update και θα φέρει το airstrike. Τουλάχιστον αυτή είναι η μία αλλαγή. Και η δεύτερη, αν ακολουθήσουμε το τι γίνονταν στα προηγούμενα hotfix updates, θα τελειώσει η μάχη στο Tilted Towers. Και εδώ θα έχουμε πολλές αλλαγές, αν όντως γίνει αυτή η αλλαγή σήμερα. Καταρχάς θα πέσει το αερόστατον όπως με όλες τις προηγούμενες μάχες και θα πέσει μέσα στη Loot Lake. Και βλέπετε εδώ τον Kumar που έκανε και animate την καταστροφή του αερόστατου, μας δείχνει τα συντρίμμια που θα είναι ακριβώς, και ξέρουμε ότι θα έχουμε την νίκη των The Seven σε αυτήν την περιοχή όπως όλες τις άλλες.
Μαζί με την καταστροφή του αερόστατου όμως θα έχουμε και άλλα πράγματα. Δεν θα μείνουμε εδώ όπως όλες τις άλλες περιοχές που είδαμε στο παρελθόν. Υποτίθεται η Loot Lake θα φύγει το νερό, θα το κάνει drain η Imagine Daughter για να φανερωθεί το εργαστήριο τους που έχει μέσα το Doomsday Device. Και αυτόν το δείχνουν και τα files και θα έχουμε και μια ξεχωριστή περιοχή από ό,τι φαίνεται που θα ονομάζεται Doomsday Machine. Άρα καταλαβαίνετε ότι θα αλλάξουν πράγματα εδώ στην περιοχή του Tilted Loot Lake στο κέντρο του χάρτη για να μας προετοιμάσουν για το τελικό live event που το συζητήσαμε και καλύτερα σε άλλα βιντεάκια και αν θέλετε να δείτε αυτά θα υπάρχουν links στο τέλος. Μαζί με αυτόν και η Sloan, η αρχηγός της Imagine Daughter, θα μεταφερθεί από το The Fortress που είναι τώρα το μεγάλο τρυπάνι εδώ κοντά στη Loot Lake για να παρακολουθεί τι ακριβώς γίνεται με αυτόν το μυστικό τους όπλων. Αλλά όλα αυτά, εγώ πιστεύω, ό,τι αφορά τουλάχιστον το Tilted Towers, θα μπουν με το επόμενο update, γιατί είναι μεγάλες αλλαγές. Δεν πιστεύω ένα hotfix update είναι αρκετό για να κάνει όλα αυτά που σας είπα τώρα και ίσως η μάχη του Tilted Towers να είναι η μόνη μέχρι στιγμής που να διαρκήσει 2 εβδομάδες. Στο κάτω-κάτω, το update 20.40, το τελευταίο μας update για αυτήν τη season, είναι στα staging servers και θα κυκλοφορήσει στις 17 του Μάη την άλλη τρίτη, άρα ίσως αυτό να προετοιμάσει το live event και να αλλάξει το Tilted, αλλά θα μάθουμε και για αυτόν σήμερα ώρα 4. Και κάτι τελευταίο και αυτόν αφορά το item shop, σήμερα κυκλοφόρησε και τον Golden Bane Guardian Quest Pack. Είναι ένα quest pack που δίνει το skin εδώ, την καινούρια Lux, και 1500 V-Bucks και κοστίζει 12 ευρώ δυστυχώς, δεν είναι με V-Bucks. Εγώ προτιμώ όλα τα bundles που είναι με V-Bucks γιατί τα μαζεύω και από το Save the World. Εδώ θα πρέπει να δώσετε λεφτά αν το θέλετε, αλλά είναι ένα πολύ ωραίο σκηνάκι και μαζί με αυτό βλέπετε και όλον το υπόλοιπο τεράστιο item shop που έχουμε βάλει σήμερα. Και υπενθυμίζω κιόλας, αν θέλετε κάτι από το Star Wars πάρτε το σιγά σιγά γιατί θα φύγουν φαντάζομαι αυτές τις μέρες. Και μαζί με όλα αυτά έχουμε και τον giveaway μας για όσους έχετε support the creator MT1993 κάτω παύλα 96 στο shop. Να ξέρω ότι στηρίζετε, κάνετε και μια γραφούλα στο κανάλι να είστε έτοιμοι και μου αφήνετε κάτω στα comments το epic name σας και έτσι ξέρω ότι έχετε κάνει τη διαδικασία και μπορείτε να μπείτε στην κλήρωση που θα κάνουμε στο stream μας το Σάββατο 28 του Μάη. Λοιπόν, καλή συνέχεια σε όλους, να είστε πάντα καλά. Είπαμε δεύτερο βίντεο κατά τις 4, μόλις βγει το update με τις επίσημες αλλαγές για να δούμε τι θα γίνει με το hotfix μας σήμερα. Το νου σας στις ειδοποιήσεις και θα τα πούμε πολύ σύντομα.